Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε πάλι σήμερα εδώ στην πρόσκληση που σας κάναμε. Σήμερα λοιπόν σας προσκαλέσαμε για να συζητήσουμε λίγο για τα ζητήματα του νερού, για τα ζητήματα της ΔΕΙΑΝ, για τα ζητήματα του νερού γενικά στο Δήμο Νάουσας, αλλά και συγκεκριμένα η σημερινή μας συνάντηση έχει δύο χαρακτηριστικά. Από τη μία, να μιλήσουμε περισσότερο για τα έργα που ήδη έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο, είτε μετά την αρχική έγκριση οργάνωση των τεύχων δημοκράτηση, ή ακόμα και σιγά σιγά στο στάδιο τη κίνηση υλοποίηση, για το τι παραλάβουμε, για το τι έχει, τι καταφέρουμε να υλοποιήσουμε. Τώρα, εισαγωγικά θα ήθελα να σα θυμίσω μία φράση από μία προεκλογική μα ομιλία πριν το 19. Είχαμε πει τότε ότι στο δικό μα αναπτυξιακό προσανατολισμό θα ξεκινήσουμε από το υπέδαφο και σιγά σιγά θα ανεβούμε προς τα πάνω. Δηλαδή, δεν θα πάμε ανάποδα, δεν θα ρίχνουμε, ας πούμε, λόγω χάρη άσφαλτο, ενώ από κάτω το δίκτυο της ΔΕΙΑΝ έχει πρόβλημα. Αλλά θα ξεκινήσουμε πραγματικά από τα αναγκαία έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο τόπος και συγκεκριμένα η ΔΕΙΑΝ και σιγά σιγά θα ανεβούμε στις πλατείες και στο δημόσιο χώρο. Αυτό δεν ήταν μια φράση που ακούστηκε τυχαία, αλλά ήταν μια πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή πολιτική που ακολουθήσαμε και η οποία θα αποδειχθεί σήμερα με αυτά που θα ακούσετε. Να πω ότι γενικότερα στο πλαίσιο που κινούμαστε στη ΔΕΙΑΝ έχει αλλάξει λίγο η συζήτηση για μας τουλάχιστον, όπως έχει αλλάξει όμως και ευρύτερα. Δηλαδή, θα σας θυμίσω ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια η συζήτηση στην Ελλάδα ήταν σχετική με την τιμολόγηση του νερού, τώρα η συζήτηση έχει να κάνει με το νερό ως δημόσιο αγαθό. Και όταν λέω το νερό ως δημόσιο αγαθό, σημαίνει ότι είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Και ιδιαίτερα στην Άσο έχει και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή το νερό το βλέπουμε σίγουρα περιβαλλοντικά, έχει όμως διαστάσεις και οικονομικές και κοινωνικές και πολιτιστικές και στην Άσο θα έλεγα και ιστορικές. Έτσι η ΔΕΙΑΝ με ένα άλλο χαρακτήρα, αν θέλετε, και με ένα άλλο διαφορετικό, μια διαφορετική οπτική, αντιμετωπίζει τα προβλήματα και σχεδιάζει το μέλλον της διαχείρισης του ύδατος του νερού στο Δήμο μας. Αν μου επιτρέπετε μία ατάκα που εσύ ήθιστε και δημοσιογράφοι να αναζητάτε πολλές φορές, το διαφορετικό που έχουμε εμείς είναι ότι μας ενδιαφέρουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού. Δηλαδή, αν θέλετε, το νερό είναι ζωή, αλλά η ποιότητα του νερού είναι υγεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αποδεικνύεται μέσα από τα έργα που θα κάνουμε. Συγχρόνως έχουμε και ένα πάρα πολύ ευχάριστο νέο. Ένα σημαντικό νέο, το οποίο συνέβη το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, για πρώτη φορά ή μάλλον μετά από πάρα πολλά έτη έχουμε ένα έργο άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι το έργο το οποίο έχει να κάνει με την αποχέτευση των οικισμών για Ναποφορίου και Μαρίνας. Ένα μεγάλο έργο με εσωτερικά δίκτυα, με τα εξωτερικά δίκτυα, συνήθως με βιολογικό, με τους δύο οικισμούς. Τεράστιο έργο το οποίο έρχεται και σιγά σιγά αποδεικνύει τρία πράγματα. Όπως σας είπα και πριν, είναι πολλές διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα είναι περιβαλλοντικό, δηλαδή από την αρχή είχαμε πει ότι ο σκοπός μας είναι βήμα-βήμα να τελειώσουμε με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλο το Δήμο Νάουσας. Είτε μιλάμε για την επέκταση της Νάουσας, είτε μιλάμε για τις κοινότητες της Νάουσας, είτε μιλάμε για κάθε γωνιά αυτού του Δήμου. Και συγχρόνως έχει να κάνει με την υγεία. Έχει να κάνει με την υγεία και το περιβάλλον. Δηλαδή είναι προφανές ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα και μου επιτρέπετε στην Νάουσα του 21ου αιώνα και στην Νάουσα του 2030 δεν μπορούν να υπάρχουν άλλου είδους διαχειρίσεις πέρα από αυτή των βιολογικών και της διαχείρισης και του νερού σε όλα επίπεδα. Είτε μιλάμε για ίδρυυση, την οποία θα αναλύσουμε συνέχεια, είτε για αποχέτευση, είτε για πλημμυρικά έργα, είτε για τα βρόχινα ύδατα, είτε για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν πάρα πολύ σημασία. Τώρα, σε αυτόν τον λόγο, για να δούμε λίγο τα έργα τα οποία έχουμε καταφέρει να εντάξουμε, τα οποία είναι πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά και αγκαλιάζουν όλο το Δήμο της Νάουσας και κάθε δημότη και δημότησα, θα δώσω το λόγο στον Γιώργο Τασιώνα, είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί ο Γιώργος είναι ένας νέος επιστήμονας που ανέλαβε ένα δύσκολο ρόλο. Ξέρετε, τουλάχιστον στον Δήμο Νάουσας, το να είσαι πρόεδρος ΔΕΙΑΝ είναι και μια θέση που είναι δύσκολη, διότι είναι πάρα πολλά προβλήματα, παλαιωμένα δίκτυα, πολλές βλάβες, πολλά ζητήματα, θολότητα του νερού, γενικότερα προβλήματα διαχείρισης, η κλιματική αλλαγή που έρχεται και δημιουργεί προβλήματα πριν δύο χρόνια, ας πούμε, για το νερό της Άρδας, για τους αγρότες, υπήρχε μεγάλο ζήτημα αφού ο υδροφόρος ορίζοντας είχε μειωθεί πάρα πολύ και είχαμε ζητήματα ακόμα και σε αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν ένα πολύπλοκο ζήτημα
που έχει δύο διαστάσεις πολυπλοκότητας. Από τη μία ο σχεδιασμός να μπορέσει να στήσει κάτι σημαντικό, από την άλλη και συγχρόνως με την διαχείριση ενώ και την οικονομική κατάσταση δε εάν, να μπορέσει λοιπόν να έχεις μια καλύτερη δημοτική επιχείρηση η οποία θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες και από την άλλη βέβαια η πολύ σκληρή καθημερινότητα η οποία αντιμετωπίζεται επί 24 ώρου βάσης 7 μέρες την εβδομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Γιώργο, αν θέλεις να συνεχίσεις, να μιλήσουμε λίγο για τα άλλα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί στο σχεδιασμό της επιχείρησης. Δημάρχε, καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπες. Ας καλωσορίσω και όλους εδώ. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ από εκεί που τελείωσε ο Δήμαρχος με το καινούργιο έργο που καταφέραμε να εντάξουμε και αφορά το δίκτυο αποχέτευσης στους οικισμούς για Ναυοχωρίου και Μαρίνας, το οποίο συμπεριλαμβάνει εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα και το ένωμα στο βιολογικό σταθμό, το καινούργιο που ετοιμάζουμε. Ένα έργο που αγγίζει ξεπέρασε βασικά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα έργα, όταν πρωτοαναλάβαμε σαν διοίκηση, σχεδιάσαμε τέτοια έργα για όλο το Δήμο και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο που και το τελευταίο σπίτι στο Δήμο μας θα έχει δίκτυο αποχέτευσης, αφήνοντας πίσω τους πεπαλαιωμένους βόθους. Με αυτό το έργο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, γιατί οι κόποι μας ανταμείβονται και με αυτό το έργο φανερώνεται ότι η σκληρή δουλειά αποφέρει καρπούς. Οπότε, ξεκινώντας από αυτό το έργο, είναι το καινούργιο μας έργο, αυτό χρηματοδοτήθηκε, η ενημέρωση μας ήρθε στις 13 του μηνός. Και άμεσα τώρα θα κάνουμε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να το φτάσουμε στο στάδιο υλοποίησης, αρχικά δημοκράτησης, γιατί μέχρι τέλος του έτους πρέπει να έχει δημοκρατηθεί. Υπάρχουν deadlines σε αυτό το έργο. Και μετέπειτα να καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε στην επόμενη θητεία. Τώρα θα κάνω μια αναφορά λίγο σε όλα τα έργα που τρέχει αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ και είναι όντως πολλά. Να ξεκινήσω αφού είμαστε στην αποχέτευση με το έργο που σχεδόν έχει ολοκληρωθεί και είναι τα εξωτερικά δίκτυα που κουμπώνουν την Επισκοπή, τον Κομπανό, τον Αγγελοχώρη και τον Πολυπλάτανο στο νέο βιολογικό σταθμό που ετοιμάζουμε. Αυτό το έργο ήταν 18 χιλιόμετρα έργο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή υπολείπονται κάπου στα 47 μέτρα για να ολοκληρωθεί, δηλαδή καταλαβαίνετε είναι σχεδόν έτοιμο. Θα γίνει παραλαβή και δεν έχει δοκιμαστική λειτουργία το συγκεκριμένο έργο. Θα λειτουργήσει, θα δεχτεί λήμα η συγκεκριμένη αγωγή όταν λειτουργήσει και ο βιολογικός σταθμός. Έτσι σταδιακά πάμε στο επόμενο έργο, που είναι του, συγγνώμη ξέχασα να αναφέρω εδώ και ποσό, είναι 5,5 εκατομμύρια περίπου αυτό το έργο. Έτσι, πηγαίνοντας στο επόμενο έργο που είναι η κατασκευή και η λειτουργία του βιολογικού σταθμού, του καινούργιου βιολογικού σταθμού που ετοιμάζουμε, ο οποίος θα είναι πληροφοριακά και ο τρίτος στο Δήμο μας, καθώς υπάρχει ήδη ο βιολογικός σταθμός της Νάουσας που βρίσκεται στη Στράτζα και ο βιολογικός σταθμός στο Ενημάχο. Αυτός είναι ο τρίτος βιολογικός σταθμός που θα έχει η ΔΕΙΑΝ. Το έργο είναι ύψους 3.266.000 ευρώ. Θα δεχτεί λήματα προς το παρόν, όπως είπαμε, από τους οικισμούς Επισκοπή, Κοπανού, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου. Πάνω εκεί θα κουμπώσει και το νέο έργο που πέρασε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στο Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας και είναι αυτό που αναφέραμε πριν, τα 8 εκατομμύρια που αφορούν την αποχέτευση για Ναυοχωρίου Μαρίνας. Και πάνω εκεί έχουμε στείλει ήδη πρόταση, θα τη δούμε και παρακάτω, για τα άνω και το κάτω ζερβοχώρι. Επόμενο έργο που υλοποίησε, ξέχασα να πω τα προηγούμενα δύο έργα, χρηματοδοτήθηκαν το 2011. Εμείς όταν αναλάβαμε είχαν τελειώσει ήδη τα εσωτερικά δίκτυα του οικισμού. Το έργο είχε καθυστερήσει πάρα πολύ, με επικινδυνότητα να πενταχθεί. Τρέξαμε με πολύ υπουργούς ρυθμούς και τα δύο έργα, και τους εξωτερικούς αγωγούς και τα
και την κατασκευή της ΕΛ, του βιολογικού, και καταφέραμε να μην χαθεί η χρηματοδότηση και να φτάσουμε σημείο να το ένα να το έχουμε ήδη υλοποιήσει και το άλλο να υλοποιείται σταδιακά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συνεχίζοντας τώρα, θα σας πάω σε έργα που ξεκινήσε η διοίκησή μας από το μηδέν, από λευκή σελίδα που λέμε. Το σχεδιάσαμε στο τραπέζι με τους συναδέλφους μας, κάναμε μελέτες, βρήκαμε χρηματοδοτήσεις, φτάσαμε στο στάδιο της δημοπράτησης και σε πολλά από αυτά και της υλοποίησης. Το πρώτο έργο που ξεκινάμε, που είναι εξ ολοκλήρου της διοίκησής μας, είναι η επέκταση συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχρευση διαρροών δικτύου ίδρυυσης και βελτίωσης ποιότητας νερού του Δήμου Νάουσας, που είναι η τηλεμετρία 2 και είναι ύψους 3.257.000 ευρώ. Τώρα ο κόσμος πολλές φορές ακούει τηλεμετρία και δίκαιο θα έχει να μην καταλαβαίνει και πολλά πράγματα τι σημαίνει τηλεμετρία. Ο σκοπός του έργου, δηλαδή, εμείς όταν καθίσαμε και ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο έργο, ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος τηλεμέτρησης και διαχείρισης υδάτων εμπόρων και μετρήσεων του δικτύου, που έχει να κάνει με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών με απότερο στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέτρησης. Η στόχη της τηλεμετρίας είναι ο εντοπισμός διαρροών δικτύου ίδρυυσης σε πραγματικό χρόνο, εποπτεία δικτύου ίδρυυσης και στάθμες δεξαμενών, ιστορικά δεδομένα, ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού, χλωρίωσης και ανάλυσης, μετρήσεις ποσότητας όγκου νερού και πιέσεις αγωγών σε πραγματικό χρόνο στο δίκτυο ίδρυυσης της πόλης, καθώς και γραφική αναπαράσταση του δικτύου. Έτσι λοιπόν, με ογκομετρητές που μπαίνουν μέσα στο δίκτυο ίδρυυσης, μπορούμε να έχουμε, όπως είπαμε, σε πραγματικό χρόνο, σε real time, καταγραφή το input, δηλαδή τα κυβικά που εισάγονται στο δίκτυο και το output, αυτά που καταλήγουν στον καταναλωτή, και στο ενδιάμεσο να βλέπουμε τυχόν διαδοές, άμα έχει αδειάσει κάποια στάθμη σε κάποια τοπική κοινότητα της δεξαμενής. Και όλα αυτά μπορεί να ενημερώνουν αυτόματα τους εργαζόμενους, υπαλλήλους της επιχείρησης, και μέσω email και μέσω SMS για οποιαδήποτε ανομαλία πάνω στο δίκτυο ίδρυσης. Και έτσι ο υπάλληλος να μπορεί, ό,τι ώρα και να είναι, να λύνει άμεσα το πρόβλημα και να μην φτάνουμε στο σημείο να αδειάζουν οι δεξαμενές μας ή να αφήνουμε να χάνεται άσκοπα πολύτιμο κόστιμο νερό σε διαρροές. Αυτά όλα γίνονται μέσα από ένα χώρο που ονομάζεται Control Room, όπου από εκεί γίνεται η εποπτεία και ο χειρισμός της χλωρίωσης με διαλειτουργική διαπαφή, δηλαδή και με τη λέλα. Η λέλα που είναι ότι δεν χρειάζεται ο υπάλληλος να πάει να γυρίσει την πάνω, αλλά θα γυρνάει ηλεκτρικά μόνη της με μια εντολή από το Control Room. Η απεικόνηση των τιμών μετρήσεων όλων των σταθμών ελέγχων, καθώς και η εφεδρεία στη λειτουργία των σερβερ και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων, ώστε επιτέλους η ιδέα να έχει backup που λέμε και να μην υπάρχουν όλα στη μνήμη παλαιών υδραυλικών και του διευθυντή, αλλά να υπάρχει ιστορικά δεδομένα στους υπολογιστές που θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μελλοντικά ο εκάστοτε πρόεδρος, διευθυντής επιχείρησης, χωρίς να χρειάζεται να ρωτάει τον ένα και τον άλλον υδραυλικό άμα θυμάται κάτι ή όχι πάνω στο δίκτυο. Τα αναμενόμενα ωφέλη που περιμένουμε από την τηλεμετρία είναι η πλήρη εικόνα της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, το ψηφιακό υδρολογικό ιστορικό για ανάλυση, εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων από την αυτοματοποίηση διαδικασιών, έγκαιρος εντοπισμός διαρροών, εξαγωγή σημαντικών στατιστικών στοιχείων και χρησιμοποίησή τους προς βελτίωση διαδικασιών, ενίσχυση της εικόνας της δουλειάς του πολίτη, καθώς και βελτίωση της ποιότητας του νερού. Τώρα με τη τηλεμετρία 2, αντίστοιχα, έχουμε σχεδιάσει ήδη και ξεκινάει και μελέτη για τη τηλεμετρία 3, όπου θα έχουμε επέκταση ελέγχου δικτύου και στην υπόλοιπη πόλη της Νάουσας, καθώς και σε κάποιες κοινότητες που θέλουμε να βάλουμε επιπλέον τοπικούς σταθμούς ελέγχου, τηλεχειριζόμενες ηλεκτροβάνες, όπως είπα και πριν, για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, και επέκταση υποκτίας και έλεγχο ακόμα και στα αρθρευτικά συστήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος Νάουσας.
Τελειώνοντας τώρα με αυτά, η τηλεμετρία, όπως καταλαβαίνετε, για τη ΔΕΙΑ είναι ένα μεγάλο έργο, καθώς εξυγχρονίζει την επιχείρηση και αποκτάμε πληροφορίες που δεν είχαμε πριν. Μας δίνει και την πληροφορία και τα ιστορικά δεδομένα και απλοποιεί πάρα πολύ τη δουλειά του υπαλλήλου, που σε πολλές περιπτώσεις κερδίζει και χρόνο και κόπο, που λέμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει ο ίδιος στο σημείο, αλλά θα έχει την πληροφορία αυτόματα στον υπολογιστή του. Το επόμενο έργο που περάσαμε, που είναι πάλι εξ ολοκλήρου της διοίκησής μας, είναι εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και μείωσης μη τιμολογούμενου νερού σε ψηφιακούς υδρομετρητές του δικτύου ίδρυσης του Δήμου Μέωσας, ύψους 2.945.000 ευρώ. Είναι τα λεγόμενα έξυπνα υδρόμετρα που λέμε, που στην ουσία είναι μια συνέχεια της τηλεμετρίας, καθώς θα κουμπώσουν στο ίδιο σύστημα και θα ελέγχονται όλα το ίδιο σερβερ. Αυτό τώρα τι μας δίνει, τη δυνατότητα, πέρα ότι κερδίζει ο υπάλληλος χρόνο, δεν χρειάζεται να πηγαίνει να μετράει ο ίδιος το υδρόμετρο και ενδεχομένως να υπάρχει και το ανθρώπινο λάθος ή σε πολλές περιπτώσεις τα υδρόμετρα βρίσκονται μέσα στο σπίτι, δεν βρίσκουμε τον καταναλωτή να πάρουμε τη μέτρηση και υποχρεωτικά βάζει υπερκατανάλωση ο υδρομετρητής. Όλα αυτά λοιπόν τα γλιτώνουμε με αυτό το έργο, καθώς θα έχουμε περίπου 12 με 16 ενδείξεις την ημέρα του υδρομέτρου, το οποίο θα κουμπώσει και με ένα software, ένα λογισμικό και ένα application στο κινητό, όπου από το application θα μπορεί να το κατεβάσει ο καταναλωτής και να βλέπει σε πραγματικό χρόνο να δει το υδρόμετρό του, τι κατανάλωση έχει, τι κυβικά έχει εκείνη τη στιγμή σε real time, σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να κάνει, να δει τις οφειλές του προς την επιχείρηση, να μπορεί να κάνει διακανονισμό μέσω του κινητού του, ώστε να γλιτώσει το κόπο και το χρόνο να έρθει στην επιχείρηση. Οπότε καταλαβαίνετε και μόνοι σας ότι σιγά σιγά είναι βήμα που εξυγχρονίζουμε την επιχείρηση προς όφελος του καταναλωτή, για να κερδίσει χρόνο και κόπο από τον πολύτιμο χρόνο της μέρας του. Το επόμενο έργο που πάλι ήταν εξ ολοκλήρου από τη διοίκησή μας και είναι το τρίτο υποέργο που περάσαμε, αυτά τα τρία είναι υποέργα ενός μεγάλου έργου, είναι εργασίες για την ολοκλήρωση του νέου δικτύου ίδρυψης στη ΔΕΙΑ, του νέου δικτύου που, του πολυπόθητου θα έλεγα αυτού νέου δικτύου, που μόνο νέο δεν είναι πλέον. Απλά είναι το πρώτο βήμα, πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει αυτό το νέο δίκτυο για να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να ζητήσουμε και νέες χρηματοδοτήσεις για ενδεχομένως ένα όντως καινούριο δίκτυο. Οπότε είναι η απαρχή, πρέπει να μπει και ήδη έχουμε αργήσει πάρα πολύ σαν ΔΕΙΑ να το βάλουμε αυτό το έργο. Δεν θα κρίνω καμία διοίκηση, κάθε μια διοίκηση έχει το προγραμματισμό της. Εμείς το θεωρήσαμε ένα έργο ουσίας, πρέπει να γίνει, γιατί τα ωφέλη από αυτό το έργο είναι πολλά. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο, το παλιό που λέμε, αλλά βάζοντας το νέο έργο, το νέο δίκτυο, συγγνώμη, σε λειτουργία, θα μπορέσουμε να βάλουμε βάνες σε κάθε γειτονιά και θα σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή για να κάνουμε μια βλάβη, π.χ. σε μια οδό, θα πω στην οδό μου, στην Κάπα Δημητριάδη, πρέπει να κοπεί το δίκτυο σε όλη την πόλη, το νερό σε όλη την πόλη. Τώρα θα υπάρχουν βάνες ανά γειτονιά, όπου θα μπορούμε να κλείνουμε το νερό τοπικά και να μην χρειάζεται να κλείνουμε το νερό σε όλη την πόλη, δημιουργώντας ανομαλίες σε όλο το δίκτυο, γιατί όπως καλά ξέρετε, κάθε φορά που κάνουμε διακοπή σε όλη την πόλη στο δίκτυο ίδρευσης, προκύπτουν τουλάχιστον 20 βλάβες στο δίκτυο από τις πιέσεις που θα δεχτεί και λόγω της παλαιότητάς του. Έτσι είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο που αφορά την πόλη. Το σπάσαμε σε δύο έργα. Το ένα είναι το ύψος 555.000 ευρώ και το άλλο 250.000 ευρώ. Θα το πάμε τμηματικά για να αποφύγουμε τυχόν ανομαλίες που μπορεί να βγάλει το δίκτυο. Οπότε τμηματικά θα δώσουμε πίεση στο νέο δίκτυο. Θα γίνουν όλες οι συνδέσεις και εκεί που δεν υπάρχουν εντός της πόλεως θα γίνουν συνδέσεις με όλα τα σπίτια. Οπότε ολοκληρώνοντας το έργο
θα έχουμε εικόνα που θα έχουμε αντικαταστήσει όλες τις βλάβες καταρχάς που έχουν. Καταλαβαίνετε ότι θέλει χρόνο αυτό το έργο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα περίπου υπολογίζουμε μέσα στο καλοκαίρι να ξεκινήσει. Το έργο, για να ξέρετε, βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο. Ελέγχει αυτή τη στιγμή τα δικαιολογητικά που προσκόμισε η ανάδοχος εταιρεία, όπου προέκυψε από το διαγωνισμό. Και τάχιστα με το που τελειώσει αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσουμε αυτό το έργο. Το επόμενο έργο, ύψους 2.827.000 ευρώ, είναι αναβάθμιση σε εγκατάσταση επεξεργασίας τμήματων στο βιολογικό της Νάουσας που βρίσκεται στη Στράτζα. Μιλάμε για μια αναβάθμιση σε ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό. Όντως και αυτός ο βιολογικός προπαλαιωμένος. Αυτό το έργο αρχικά σχεδιάστηκε από προηγούμενη διοίκηση. Το βρήκαμε εντεταγμένο στο φιλόδημο. Δυστυχώς το deadline ήταν έτοιμο να πενταχτεί και αυτό το έργο από το φιλόδημο. Εμείς κάναμε κάποιες τροποποιήσεις στην αρχική μελέτη με βάση αυτά που κρίναμε εμείς ορθά στην αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού και το εντάξαμε εκ νέου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Το τελικό ποσό που εντάχθηκε είναι 2.827.000, όπως είπα, και με αυτό πάμε να αναβαθμίσουμε το πεπαλαιωμένο ήδη υπάρχον βιολογικό της Νάουσας. Το επόμενο έργο ύψους 2.250.000 ευρώ είναι η μονάδα πρωτοβάθμιση επεξεργασίας νερού της Νάουσας. Μιλάμε για το δεύτερο δελιστήριο που θα γίνει πάνω στις πηγές του Αγίου Νικολάου. Στην ουσία, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι τα φίλτρα αυτά. Είναι μια δεύτερη μονάδα επεξεργασίας νερού μέσω φίλτρων. Αυτό το έργο σχεδιάστηκε αρχικά από τον Επιπροεδρίας Ιωάννη Παρθενόπουλου. Και σε αυτό το κομμάτι τον ευχαριστώ, γιατί παρόλο που το έργο και αυτό το βρήκα έτοιμο να πενταχθεί, με βοήθησε σε αυτό το έργο και ο κύριος Ιωάννης Παρθενόπουλος, δείχνοντας έτσι ότι όλες οι διοικήσεις πρέπει να συνεργαζόμαστε και να μην καθόμαστε να μαλώνουμε ποιος έκανε τι. Η ουσία είναι τα έργα και αυτά θα μείνουν στον κόσμο. Έτσι μπορέσαμε και αυτό, με τη βοήθεια του Γιάννη, όπως είπα, να το εντάξουμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Έγινε εκ νέου ένταξη του έργου και αυτό το έργο το δημοπρατήσαμε άμεσα. Είχαμε deadline πολύ σύντομα και έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα και σε αυτό το έργο. Οπότε η τεχνική υπηρεσία το δημοπράτησε, της ΔΕΙΑ, και αυτό τη στιγμή βρίσκεται και αυτό το έργο στο ελεκτικό συνέδριο και περιμένουμε την οριστική έγκριση, ας πούμε, για να ξεκινήσει η ανάδοχος εταιρεία. Τα επόμενα έργα που θα αναφέρω, όλα αυτά τα έργα είναι τα έργα που είπαμε ύψους 28 εκατομμυρίων και κάτι ευρώ. Τα επόμενα έργα είναι έργα που βρήκα όντως από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Είναι έργα που ως διοίκηση εγώ είχα εντολή από τον Δήμαρχο με το που ανέλαβα να υλοποιήσουμε όλα τα έργα που θα βρούμε, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Ο Δήμος και η ΔΕΙΑ δεν είναι πλέον σε φάση για κανέναν εγωισμό να χάσει έστω και το παραμικρό ευρώ σε έργα. Και έτσι κινηθήκαμε ως διοίκηση, υλοποίησαμε όλα τα έργα που βρήκαμε από προηγούμενες διοικήσεις, όπως και από την πιο προηγούμενη διοίκηση του Καραμπατζού, έτσι και από την προηγούμενη. Καθώς και κάναμε τον δικό μας σχεδιασμό, όπως είδατε πριν, και φτάσαμε να υλοποιούμε και τα δικά μας πλέον έργα. Έτσι, τα έργα που βρήκαμε από την προηγούμενη διοίκηση ήταν, ένα από αυτά ήταν η αντικατάσταση μαντουσολίνων υδροδότησης του Πανού Χαρίσας, ύψους 478.000 ευρώ. Εμείς το δημοπρατήσαμε και αυτό το έργο και το υλοποιήσαμε. Αυτό το έργο αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί. Καταφέραμε και το έγινε με την επίβλεψη μηχανικών που έχουμε επιλέξει σαν εξωτερικούς συνεργάτες και το έργο αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά. Ένα αντίστοιχο έργο με το προηγούμενο που βρήκαμε είναι η ενίσχυση υδροδότηση οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή για Νακοχωρίου,
με προϋπολογισμό 330.000 ευρώ. Και αυτό είναι η κατασκευή ενός αγωγού που θα μεταφέρει την υπερχείληση από τη δεξαμενή του Γιαννακοχωρίου στη Μαρίνα. Πολλά ακούστηκαν για αυτό το έργο. Εμείς καταφέραμε, το υλοποιήσαμε και αυτό ορθά. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί, έχει λειτουργήσει ήδη. Έχει πόσους μήνες που η Μαρίνα ενισχύεται με την υπερχείληση του Γιαννακοχωρίου. Απλά υπάρχει συμφωνία που έχει γίνει ότι τους χειμερινούς μήνες θα την υπερχείληση θα την παίρνει η Μαρίνα, ενώ τους χειμερινούς μήνες, επειδή τη χρησιμοποιούν για άρδευση στο Γιαννακοχώρι, θα τη χρησιμοποιεί η τοπική κοινότητα Γιαννακοχωρίου. Και αυτό το έργο το έχουμε ολοκληρώσει, έχει ξεκινήσει και έχει ολοκληρωθεί επιθυμίας μας. Ένα αντίστοιχο έργο πάλι είναι η ενίσχυση υδροδότηση οικισμού Ροδοχωρίου από υδατοδεξαμενή μεταμόρφωση με προϋπολογισμό 314.000 ευρώ. Είναι και αυτό ένα έργο μεταφοράς νερού της υπερχείλησης από τη μεταμόρφωση στη τοπική κοινότητα Ροδοχωρίου. Αυτό το έργο και αυτό έχει δημοκρατική και έχει ξεκινήσει επί θητείας μας. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αν και είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Πιστεύω μέχρι τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί και να έχει παραδοθεί και αυτό το έργο. Άλλο ένα έργο που σχεδιάστηκε, ας το πούμε αρχικά, από την προηγούμενη διοίκηση, είναι τηλεμετρία 1, ύψου 373.000 ευρώ. Αυτό το μεγάλο έργο της τηλεμετρίας σχεδιάστηκε όντως αρχικά από την προηγούμενη διοίκηση. Τότε είχε 33 σταθμούς ελέγχου, όμως δεν κατάφερε να χρηματοδοτηθεί όλους αυτούς τους σταθμούς, παίρνοντας μόνο τα 16 σημεία ελέγχου, τα οποία και καθυστέρησαν να δημοπρατηθούν επί σχεδόν μιας τετραετίας. Είχε ανέβει ο διαγωνισμός, το έργο αυτό στο διαγωνισμό. Για κάποιο λόγο η προηγούμενη διοίκηση το απέσυρε, κατέβασε το διαγωνισμό. Εμείς όταν αναλάβαμε, άμεσα δημοπρατήσαμε το έργο και υπογράψαμε το καλοκαίρι του 2022 εν μέσω COVID το έργο αυτό. Το διάστημα αυτό παράλληλα πήραμε 17 σταθμούς από τους 16 που βρήκαμε στο φάκελο και αυτό ήταν και το εφαλτήριο για μας και ξεκινήσαμε μια σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά και φαίνεται αυτό από το αποτέλεσμα, μιας και ήδη το νέο έργο ποσού, η τηλεμετρία 2 δηλαδή, 5,5 και εκατομμυρίων ευρώ, έγινε σε χρόνο ρεκόρ και είναι ήδη εγκεκριμένο και είναι έτοιμο και να ξεκινήσει. Δημιουργήσαμε αυτό το τιτάνο έργο με 17 σταθμούς που δεν μπόρεσε να καταφέρει η προηγούμενη διοίκηση να εντάξει, συν 63 νέους σταθμούς που σχεδιάσαμε ως διοίκηση. Αυτό σαν νούμερα δεν ακούγεται κάτι, αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συμπεριλάβει μέσα στην τηλεμετρία 2 κάθε δημότη του Δήμου Νάουσας, από το Άνω Σέλη μέχρι τον Αρχάγγελο και από τα Πολλά Νερά μέχρι το Στενήμαχο. Και σε αυτό το κλίμα γενικά κινηθήκαμε ως διοίκηση. Κάποιες ιδέες που ίσως βρήκαμε, βάλαμε τη δικιά μας πινελιά, αν θέλετε να το πω έτσι, και καταφέραμε να εντάξουμε εκ νέου αυτό το έργο, να το δημοκρατήσουμε εκ νέου, με το δικό μας σχεδιασμό, με τα δικά μας νέα σημεία που εντάξαμε. Και αυτό το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί, έχει δοθεί από την ανάδοχο εταιρεία. Τελευταίο έργο που βρήκαμε ήταν η εγκατάσταση συστημάτων αντιλοστασίων με νέα δεδοδεξαμενή υδροδότηση ΤΑΦΚΑ Επισκοπής με προϋπολογισμό 99.840 ευρώ. Και αυτό το έργο ξεκίνησε η υλοποίηση, σχεδιάστηκε το προηγούμενη διοίκηση, η υλοποίηση έγινε επί διοίκησής μας και ολοκληρώθηκε επί διοίκησής μας. Όλα αυτά τα έργα που σας ανέφερα αγγίζουν κοντά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν έργα σημαντικά, δεν τα αφήσαμε όπως είπα. Ό,τι έργο βρήκαμε το υλοποιήσαμε και δεν αφήσαμε ούτε ένα ευρώ να χαθεί. Και παράλληλα με όλα αυτά τα έργα κάναμε και το δικό μας σχεδιασμό. Πριν αναφέραμε τα έργα που ήδη έχουν εγκριθεί, εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω και κάποια έργα
που έχουμε κάνει τις μελέτες και έχουμε στείλει σε χρηματοδοτικά προγράμματα περιμένοντας την έγκρισή τους. Τέτοιου είδους έργα είναι η δημιουργία αποχέτευσης στην επέκταση της πόλης της Νάουσας. Είναι ένα έργο που σχεδιάσαμε από το μηδέν. Κάναμε τη μελέτη. Είναι ύψους σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει σταλεί και αυτό σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και περιμένουμε νέα για τη χρηματοδότησή του. Αντίστοιχο έργο είναι και η αποχέτευση για το Άνω και Παλαιό Ζερβοχώρι του Δήμου Νάουσας. Και αυτό το ξεκινήσαμε, κάναμε τη μελέτη. Ήδη το έχουμε στείλει και αυτό στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, σε αυτό που εντάχθηκε και το μεγάλο έργο που αναφέραμε στην αρχή της σημερινής παρουσίασης Γιαννακοχωρίου Μαρίνας. Για το Γιαννακοχώρι Μαρίνα είχαμε αυτά τα καλά νέα, εγκρίθηκαν τα 8 εκατομμύρια. Αυτό είναι ύψος κοντά στα 4 εκατομμύρια. Περιμένουμε μήπως και μας έρθει η απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενταχθεί σε αυτό το έργο. Αλλιώς έχουμε και β' πλάνο. Υπάρχει τώρα η πληροφορία ότι θα βγει εκ νέου για δίκτυα αποχέτευσης πρόγραμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και ΕΣΠΑ. Μάλλον λόγω COVID, άμα θέλετε, επενδύουν και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έργα που αφορούν το δίκτυο ίδρυψης και το δίκτυο αποχέτευσης για λόγους υγιεινής, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, αν τυχόν δεν εγκριθεί σε αυτό το έργο, υπάρχει και δεύτερο πλάνο για να το εντάξουμε σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μαζί με αυτό που ανέφερα, που είναι τα δύο ζερβοχώρια, έχουμε κάνει μελέτες από το μηδέν για τα μονόσπιτα, για τα λευκάδια, για τα πολλά νερά και έχω ξεχάσει, συγγνώμη, παραδρομής να βάλω στο PowerPoint και την τοπική κοινότητα στην Ιμάχο, η οποία έχει μεν αποχετευτικό δίκτυο, αλλά δεν έχει κουμπώσει όλο το χωριό. Είναι κουμπωμένο περίπου το μισό χωριό. Έχουμε κάνει μελέτη και για το υπόλοιπο μισό και μαζί με τις προηγούμενες τοπικές κοινότητες που προανέφερα θα βρουν και αυτά το δρόμο τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να ενταχθούν και να κλείσουμε, άμα θέλετε, το αρχικό μας πλάνο ως διοίκηση, ώστε να μην αφήσουμε κανένα σπίτι χωρίς βόθρο και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα δήμο με αποχετευτικό δίκτυο όπου κανένας δεν θα νιώθει αδικημένος σαν δημότης έναντι του άλλου. Ναι, συγγνώμη. Τώρα, πολλά έργα, αυτά ήταν τα έργα που βρήκαμε, όπως σας είπα. Τώρα, πολλά έργα τα σχεδιάσαμε πάλι εξ ολοκλήρου ως διοίκηση. Δεν βρήκανε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Κάναμε το σχεδιασμό και τη μελέτη, απλά επειδή ήταν χαμηλού budget, να το πω και έτσι, καταφέραμε και τα υλοποιήσαμε και τα κάναμε με λεφτά από το ταμείο της ΔΕΙΑ, με ιδία μέσα δηλαδή. Ένα τέτοιο έργο ήταν η νέα γεώτρηση στο Ροδοχώρι. Θα τα περάσω λίγο γρήγορα αυτά για να μην τρώω το χρόνο σας. Ήταν οι αλλαγές των μεμβρανών που έγιναν στο βιολογικό του στενιμάχου. Ήταν πολλά αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν εντός της πόλεως της Νάουσας καθώς και σε διάφορες τοπικές κοινότητες του Δήμου μας. Ήταν η κατασκευή δεξαμενής στην περιοχή του Κουκούλη. Ήταν έργα συντήρησης υδατόπυργου και κίσκων ξεκινώντας από Ζερβοχώρι. Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε αντίστοιχο έργο στη Μαρίνα και θα συνεχίσουμε με Αγγελοχώρι, πολλά νερά και άλλες τοπικές κοινότητες. Ένα σπουδαίο λίγο έργο που θέλω να σταθώ, το οποίο κανονικά σε άλλες ΔΕΙΑ στήχησε άπειρα λεφτά και εμείς καταφέραμε και το υλοποιούμε μόνοι μας με ιδία μέσα χωρίς να μας στοιχήσει, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ, να το πω και έτσι. Είναι η χαρτογράφηση του δικτύου. Αυτή η χαρτογράφηση αρχικά πήγε να σχεδιαστεί σε ένα λογισμικό, το AutoCAD, το οποίο η μόνη πληροφορία που μπορούσε να μας δώσει είναι συντεταγμένη, δηλαδή το πού βρίσκεται το δίκτυο. Πήραμε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο εργάστηκε πάνω σε ένα νέο λογισμικό, το GIS, το οποίο τυχαίνει να το γνωρίζω και εγώ, έχω μεταπτυχιακό πάνω στο συγκεκριμένο software και διδακτορικό, και προχωρήσαμε να κάνουμε τη χαρτογράφηση του δικτύου εκεί.
Τι καλό είναι αυτό που μας δίνει αυτό το πρόγραμμα. Ότι θα έχουμε επιπλέον πληροφορίες και πέρα από το πού βρίσκεται ο αγωγός, θα βάλουμε μέσα πληροφορίες όπως είναι. Σε τι βάθος βρίσκεται ο αγωγός. Τι υλικό είναι, από τι υλικό είναι ο αγωγός. Θα έχει ένα ιστορικό, μια βάση δεδομένων με ιστορικό, πότε έγιναν βλάβες. Με ημερομηνίες και φωτογραφίες από τη στιγμή που γίνανε οι βλάβες. Οπότε θα δημιουργήσουμε έτσι μια βάση δεδομένων που θα έχουμε πληροφορία πάνω στο δίκτυο για το... και θα έχουμε γνώση για πολλά πράγματα χωρίς να χρειάζεται, όπως είπα και πριν, να ρωτάμε τον ένα για τον άλλο. Τελειώνοντας με την παρουσίαση, θα ήθελα να σας πω σαν προγραμματισμό των επόμενων ετών, αφού ολοκληρώνουμε τα δίκτυα αποχέτευσης και ίδρυυσης, όπως είχαμε σχεδιάσει την προηγούμενη θητεία, θα πάμε αρχικά στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε, δηλαδή όταν ανέλαβα, με έκανε εντύπωση ότι δεν υπήρχε πουθενά στο Δήμο μας δίκτυο ομβρίων υδάτων, δηλαδή το δίκτυο της τα νερά της βροχής που καταλήγουν. Αυτά κατέληγαν στο δίκτυο αποχέτευσης λιμάτων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουμε και τον όγκο των λιμάτων που καταλήγουν στο βιολογικό, αλλά και πολλές φορές να πλημμυρίζουν τα φρεάτια γιατί δεν μπορούν να δεχτούν το μεγάλο όγκο νερού βροχής που έπεφτε. Έτσι, δημιουργούμε, ήδη έχουμε δημιουργήσει πολλές μελέτες και ξεκινάμε να τις υλοποιούμε πάνω στο δίκτυο ομβρίων και σχεδιάζουμε και μελέτες για όλο το Δήμο. Άλλο ένα έργο που σχεδιάζουμε για την επόμενη θητεία, ήδη ξεκινάμε με τις μελέτες, είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ίδρυυσης με φυσική ροή, καταργώντας τις παλιές γεωτρήσεις στις τοπικές μας κοινότητες. Επιβεβλημένο αυτό το έργο από τις νέες παγκόσμιες συνθήκες εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτων. Το έργο αφορά, όπως είπα, στην ιδροδότηση των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου με φυσική ροή, αντικαθιστώντας τις ενεργειακές γεωτρήσεις που κοστίζουν και πολύ στην επιχείρηση και δεν είναι τόσο καλή, αν θέλετε να το πω και έτσι, η ποιότητα που μπορεί να σε προσφέρει ένα δίκτυο με φυσική ροή. Τελειώνοντας εγώ, έχει τελειώσει η παρουσίαση, απλά θα ήθελα να κάνω και μια, θα μου επιτρέψετε Δήμαρχε, μια τελευταία αναφορά, ότι όλα αυτά τα έργα καλώς τα είδαμε. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω πρώτον το τρίπτυχο της επιτυχίας της σημερινής διοίκησης, όπου σε μένα βασίστηκε πρώτον στον Δήμαρχο, τον Νικόλα Καρανικόλα, που με επιμονή πήγε όσες φορές χρειάστηκε στην Αθήνα και στα Υπουργεία, ζήτησε, απέτησε και τελικά πήρε τις χρηματοδοτήσεις για όλα αυτά τα έργα που σας παρουσιάσαμε. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι άλλες ΔΕΙΑ που ανήκουν σε δήμους με πολύ μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων δεν κατάφεραν να φτάσουν αυτό το αστρονομικό ποσό χρηματοδοτήσεων. Δεύτερον, η σκληρή προσωπική δουλειά όπου έγινε άμεσα ο σχεδιασμός πολλών έργων ουσίας, έγιναν το ίδιο άμεσα οι μελέτες και προλάβαμε τις προθεσμίες των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Και τρίτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτό το σημείο και τους συναδέλφους μου, τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΝ, που βοήθησαν στην υλοποίηση όλων αυτών των μελετών, καθώς και των πολυάριθμων έργων. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι είναι επίσης σπουδαίο κάτι που κατάφερε αυτή η διοίκηση, η δικιά μας η διοίκηση. Είναι για το γεγονός ότι μόλις μέσα σε μία θητεία, η οποία δεν έχει καν ακόμα λήξει, καταφέραμε να σχεδιάσουμε έργα, να ετοιμάσουμε μελέτες, να βρούμε χρηματοδοτήσεις και να καταφέρουμε πολλά από αυτά τα έργα να τα υλοποιήσουμε κιόλας. Όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζετε εδώ μέσα, όλες τις προηγούμενες διοικήσεις την πρώτη θητεία σχεδίαζαν έργα, έκαναν μελέτες και στην καλύτερη των περιπτώσεων έβρισκαν χρηματοδότηση. Και ξεκινούσε η υλοποίηση σε επόμενη θητεία. Η δημοκράτηση, δηλαδή και η υλοποίηση των έργων, πραγματοποιούνταν τη δεύτερη τετραετία ή πενταετία. Όσες διοικήσεις δεν είχαν αυτή την ευκαιρία να κάνουν δεύτερη θητεία, έμειναν απλά στο σχεδιασμό. Εμείς με σκληρή δουλειά καταφέραμε από λευκή σελίδα, όπως είπα και πριν, να φτάσουμε πολλά έργα στο στάδιο της υλοποίησης σε μία μόνο θητεία. Αξίζει να σημειωθεί αυτό, γιατί δείχνει την σκληρή δουλειά που κάναμε και πόσο γρήγορα κινηθήκαμε. Όλα αυτά τα έργα τώρα για να υλοποιηθούν χρειάζονται και προσωπικό. Καθώς οι ανάγκες της επιχείρησης αυξάνονται, ενώ το μόνιμο προσωπικό μειώνεται.
Μόνο επί θητείας μου, τρεις υπάλληλοι της ΔΕΙΑΝ συνταξιοδοτήθηκαν και άλλοι δύο είναι κοντά στην συνταξιοδότησή τους. Η ΔΕΙΑΝ θα βρεθεί σε λίγα χρόνια σε μονοψήφιο αριθμό μόνιμου προσωπικού. Ενώ οι ανάγκες της, όπως καταλαβαίνετε και εσείς από τα έργα που είπαμε, αυξάνονται. Λοιπόν, σε εξωτερικών συνεργατών. Θεωρώ λοιπόν άστοχο, πολύ άστοχο κιόλας, να συγκρίνει κάποιος την αύξηση των διαρροών με την αύξηση των εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης. Χάρη στο προσωπικό αυτό, μειώσαμε τις οφειλές επιχειρήσεις, υλοποιήσαμε μελέτες, χαρτογραφήσαμε το δίκτυο και επιτηρήσαμε ορθά τα πολυάρμα αυτά έργα που προαναφέραμε. Οπότε δεν θα δεχτώ από κανέναν να λέει για τους εξωτερικούς συνεργάτες της ΔΕΙΑΝ που προσπαθούν και βάζουν πλάτες στην επιχείρηση. Ένα τελευταίο που ήθελα να πω είναι για τα οικονομικά λίγο της επιχείρησης, ότι και εκεί κινηθήκαμε καλά και βοήθησαν και οι υπάλληλοι σε αυτό το κομμάτι. Εξοφλήσαμε πολλές προμήθειες, μπορεί στο κλείσιμο ο Δήμαρχος να σας αναφέρει ποσά άμα θέλει. Αυξήσαμε το αποθεματικό και καταφέραμε, όπως σας έδειξα και πριν, να κάνουμε έργα μέσα από το Ταμείο της Επιχείρησης. Ας σταθούμε λοιπόν όλοι οι δημότες αρρωγή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στη ΔΕΙΑΝ, ώστε να μπορέσει να εξυγχρονιστεί η επιχείρηση και να φτάσει άλλες επιχειρήσεις όπως είναι η ΙΑΘ και η ΔΑΠ. Και αυτό στη τελική θα είναι όφελος όλων των δημοτών και όλοι θα έχουμε να κερδίσουμε από τον εξυγχρονισμό της επιχείρησης. Αυτά από μένα, Δήμαρχε. Ωραία, να κλείσω και εγώ λίγο την παρουσία. Βέβαια, ο Γιώργος ήταν πολύ αναλυτικός. Πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, ξέρω ότι και εσείς δεν είστε συνηθισμένοι σε τέτοιους χρόνους, αλλά ήταν τόσα τα έργα και έπρεπε να δούμε λεπτομέρεια. Έγινε το βίντεο. Μπορεί κάθε ένα από αυτό να είναι και μια διαφορετική παρουσία τελικά. Και όντως έχω να πω ότι σε πάρα πολλά σημεία η ΔΕΙΑΝ έχει εξυγχρονιστεί. Νομίζω είναι εμφανές σε όλα τα σημεία. Να σας δώσω μερικά νούμερα. Όταν αναλάβαμε τα χρέη της ΔΕΙΑΝ, ας πούμε, ήταν 286.000, σήμερα είναι 139.000. Όντως εργάζονται περισσότεροι άνθρωποι, αλλά δεν έχουμε καμία αλλαγή στην τιμολόγηση του νερού στην Άουσα. Αντίθετα, υπάρχει μείωση αυτής, διότι όπως γνωρίζετε, στο σύνηθες τιμολόγηση της ΔΕΙΑΝ χωρίς την υπεργονάλωση, οι δημότες παίρνουν παραπάνω κυβικά μέτρα νερού. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει και λόγω του κορονοϊού, το οποίο όμως το κρατήσαμε. Και στο επόμενο, τα επόμενα βήματα ποια είναι τώρα. Θα έχουν παντού ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση του νερού. Σας μίλησα με την ποιότητα του νερού, όχι απλά διαχείριση του νερού. Άρα και, και τα αγροκινητήματα. Και στη συνέχεια θα λειτουργεί η επιχείρηση με εντελώς διαφορετικά πρότυπα. Ήδη με τις νέες μελέτες που ετοιμαζόμαστε τώρα και αυτό που είπε ο πρόεδρος σε σχέση με την φυσική ροή του νερού, θα μπορούμε να έχουμε μειωμένο κόστος λειτουργίας, ενέργειας και άλλα τέτοια ζητήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε όλοι εδώ. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, με χαρά να τις απαντήσουμε.